Μέχρι πριν από λίγες μέρες, μέλος πιανού κόμματος ήταν. Υπουργός πιανού κόμματος ήταν. Μέλος του Πασόκ μέχρι την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Πώς είναι δυνατόν να αποδίδεται σκοπιμότητα να στοχοποιήσουμε το Πασόκ, όταν εσείς οι ίδιοι επιφανείστε λέγη του Πασόκ, αλληλοστοχοποιήστε. Ή μήπως ο μέχρι προμίας εβδομάδας βουλευτής του Πασόκ, σε αυτά εδώ τα έδρανα κάθονταν, ο κ. Αηδώνης, που αποχώρησε καταγγέλλοντας προσωπικά τον κύριο Βενιζέλο για σχέδιο και μηχανισμού συγκάλυψης φοροδιαφυγής, είναι και αυτός μέλος της σκευωρίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ή μήπως και ο κύριος Δραγκούσης, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, με τις διαρκείς καταγγελτικές παρεμβάσεις του για τον τρόπο που διαχειριστήκατε και κρύψατε τη λίστα, είναι και αυτός μέλος και μέρος της σκευωρίας που έχει στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, της σκευωρίας του ΣΥΡΙΖΑ αντίον του ΠΑΣΟΚ. Φτάσατε μάλιστα στο σημείο να ανασύρετε από τη μνήμη σας ακόμα και το 1989, μόνο που ξεχνάτε ορισμένες λεπτομέρειες. Σήμερα εσείς συγκυβερνάτε με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Κουβέλη, που ήταν υπουργοί της κυβέρνησης που αντικατέστησε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1989. Και το κυριότερο που παραβλέπετε, το 1989 το ΠΑΣΟΚ του τότε προέδρου του κύριου του Ανδρέα Παπανδρέου του αείμνηστου δεν ήταν συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα το καταντήσατε συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας. Πώς έρχεστε και ανασύρετε από τις μνήμες το 1989. Ας αφήσετε λοιπόν κατά μέρους τα περισκευωρίας. Και αν δεν το κατανοήσετε, να το πούμε, να το κατανοήσετε. Δεν μας απασχολεί ούτε ο κ. Παπακοσταντίνου, ούτε ο κ. Βενιζέλος. Ούτε το ΠΑΣΟ. Δεν έχουμε κανένα στόχο να στοχοποιήσουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Δεν στοχοποιούμε πρόσωπο. Το σύστημα της κλεπτοκρατίας που οδήγησε τη χώρα στα βράχια και λαιλάτισε το λαό μας, αυτό στοχοποιούμε. Και δηλώνουμε σε όλους τους τόνους ότι απαιτούμε κάθαρση και δικαιοσύνη μετά την ύβρη που διεπράκτησε αυτόν τον τόπο. Και απαιτούμε όχι από το ΠΑΣΟ και τον κύριο Βενιζέλο, αλλά από τον Πρωθυπουργό να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα. Θα καλύψει ο κύριος Σαμαράς αυτούς που κράτησαν το στικάκι 14 μήνες ψευδόμενοι και κρυπτόμενοι στη Βουλή όταν τους ερωτούσαμε? Θα καλύψει ο κύριος Σαμαράς αυτούς που πήραν τη λίστα μαζί τους φεύγοντας και δεν ενημέρωσαν ούτε τον αντικαταστάτη τους? Το σημαντικότερο, θα καλύψει ο κύριος Σαμαράς τον Υπουργό Οικονομικών και Αντιπρόεδρο τότε της μεταβατικής κυβέρνησης Παπαδήμου για 5 μήνες, που δεν έκλεινε σκόπιμο σε καμία εκ των διαρκών συνεδριάσεων τότε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπαδήμου, να τον ενημερώσει για την ύπαρξη της λίστας Λαγκάρ? Διαβάζω σήμερα την επιστολή του κυρίου Παπαδήμου, του πρώην Πρωθυπουργού, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Πρωθυπουργού, ουδέποτε ενημερώθηκα αρμοδίως για την ύπαρξη της επωνομαζόμενης λίστας Λαγκάρτ, ούτε για οποιοδήποτε ζήτημα που συνδέεται με αυτή την υπόθεση». Το καταθέτω, βεβαίως το ξέρετε, έχει έρθει, έχει διαβιβαστεί. Και αναρωτιέμαι, εγώ ήμουνα τότε πρόεδρος ενός κόμματος, του τελευταίου κοινοβουλευτικού κόμματος. Και σε συναντήσεις μου με τον τότε Πρωθυπουργό, είχα θέσει το ζήτημα της φοροδιαφυγής και το πώς θα γίνει να σταματήσει να πληρώνει ο υπερφορολογούμενος μικρομεσαίος και μισθωτός, ο άνεργος, και να πληρώσει και ο πλούτος. Και στις εξαγγελίες του από αυτό εδώ το βήμα της Βουλής, στις προγραμματικές εξαγγελίες του κ. Παπαδήμου, ήταν βασική προτεραιότητα η πάταξη της φοροδιαφυγής. Και προφανώς έγιναν και συσκέψεις με τον Υπουργό των Οικονομικών και αντιπρόεδρο της Βουλής για αυτό το θέμα. Δεν έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει? Εκτός αν και ο κ. Παπαδήμος
είναι μέρος της σκευωρίας του ΣΥΡΙΖΑ και λέει και αυτός ψέματα.